Καλημέρα και από εμένα. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση εκ μέρους της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων. Το θέμα μας είναι οι πληστηριασμοί. Είναι ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και για το οποίο δίνουμε καθημερινά τη μάχη. Τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά ψήφισαν νόμους με αποτέλεσμα να μπορούν σήμερα τα κοράκια των φαντς να προχωρήσουν με λυμμένα τα χέρια σε πληστηριασμούς, να αρπάζουν κυριολεκτικά τα σπίτια του Κοσμάκη. Ως εάν βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των σπιτιών που πληστηριάζονται είναι οικογένειες με άνθρωπο με αναπηρία μέσα στο σπίτι και στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα με βαριά αναπηρία. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για εργατικές λαϊκές οικογένειες που τους τσάκισαν τα αντιλαϊκά μέτρα, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, το φορολογικό, η εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας και άλλα, και δεν τους άφησαν περιθώρια αποπληρωμής των δανείων τους. Εργαζόμενοι που μια ζωή δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, με τις δυσκολίες τους, που αγόρασαν με δάνειο ένα σπίτι για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το ανάπηρο παιδί τους, που παράγουν καθημερινά και πληρώνουν τις εισφορές τους, και μάλιστα σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις είχε μείνει μικρό ποσό αποπληρωμής, και έρχεται η κάθε τράπεζα και το κάθε φαν να τους πετάξει έξω από το σπίτι για το οποίο τόσα χρόνια παλεύουν. Ποιο είναι το δικαίωμα στην κατοικία την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, όταν η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει τόσο μεγάλα άλματα? Παράλληλα, τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας μιλάνε για συμπερίληψη, αποϊδρυματοποίηση, δηλώνουν τα περί ευαισθησίας τους για τους ανάπηρους, φτιάχνουν εθνικό σχέδιο για την αναπηρία, όταν την ίδια στιγμή τους πετάνε από τα σπίτια τους, όπως συνέβη στα Άνω Πετράλωνα, στη Χαλκίδα, στα Θυμαράκια, στην Πετρούπολη, στον Άγιο Παντελεήμονα, την Χαλκιδική και αλλού. Όταν τους απολύουν, μόλις γνωστοποιούν πρόβλημα υγείας ή την αναπηρία τους, όπως έγινε πέρυσι στη PDS, θηγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, όπως συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Ελβάλ Χαλκόρη της Χαλκίδας και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Όταν πολλά παιδιά με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις είτε δεν πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο, είτε είναι δύσκολο και επικίνδυνο λόγω των ελλείψεων σε ειδικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, μεταφορά, επικίνδυνες κτηριακές εγκαταστάσεις όπως κοντέινερ και κτίρια του 19ου αιώνα κλπ. Για ποια επανένταξη λοιπόν μιλάνε όταν αντιμετωπίζουν τους ανάπηρους σαν εγκληματίες? Όταν στα Πετράλωνα η κυβέρνηση κινητοποίησε τεράστιες δυνάμεις καταστολής, ΜΑΤ, ΟΠ και ΙΜΕΤ, για να πετάξουν έναν βαριά ανάπηρο και μια υπερήλικη αμαία από το σπίτι τους, στους ζωγράφους τα ίδια και σε κάθε άλλη περίπτωση. Και καταλήγουμε να έχουμε περιστατικά όπως αυτό στη Νέα Σμύρνη, όπου δύο αδέλφια με βαριά νοητική υστέρηση έμεναν μόνα τους για χρόνια, επειδή έφυγαν από τη ζωή οι γονείς τους και κατέληξαν να αλληλοσκοτωθούν. Μιλούσαν για έγκλημα, χαρακτήριζαν δολοφόνο την κοπέλα, όταν η ίδια η βάρβαρη πολιτική τους είναι επικίνδυνη και εγκληματική. Πού είναι εκεί το κοινωνικό κράτος και οι δημόσιες δομές? Πού πηγαίνει η ευαισθησία τους για τους ανάπηρους σε τέτοιες περιπτώσεις? Βασικός προβληματισμός των γονιών αμαία που έρχονται σε επαφή με τη ΣΕΑΝ είναι τι θα απογίνει το παιδί μου όταν εγώ κλείσω τα μάτια μου, ποιος θα το φροντίζει? Και η απάντηση είναι κανείς. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη, καμία μέρημνα, καμία υποδομή για τις περιπτώσεις αυτές, εάν το παιδί δεν έχει κάποιον άλλο συγγενή για να το φροντίσει. Οι ελλείψεις σε δημόσιες και δωρεάν δομές είναι τεράστιες και υπάρχει μεγάλη απελπισία και αγωνία στους γονείς αυτούς που δεν ξέρουν τι θα απογίνουν τα παιδιά τους, όταν παράλληλα το νέο ΣΥ της εμπορευματοποίησης του κυρίου Γεωργιάδη σε σπρώχνει να βάλει στο χέρι ακόμα πιο βαθιά στη τσέπη, στον ιδιωτικό τομέα, την ίδια στιγμή που η ίδια η αναπηρία αποτελεί μέσω φτωχοποίησης των οικογενειών αυτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις που υπάρχει στην οικογένεια άτομα με βαριά αναπηρία, αναγκάζεται ο ένας από τους δύο γονείς να παραιτηθεί από τη δουλειά του για να μπορεί να φροντίζει το παιδί αυτό. Άλλωστε, τα δικά τους τα νούμερα από μόνα τους μιλάνε, όταν λένε ότι το 50% των αμαία ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Άνθρωποι απελπισμένοι που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και σε πολλές περιπτώσεις μέσα σε αυτή την απελπισία και την απόγνωση που το ίδιο το σύστημα τους πρόχνει, δεν κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους για να σταματήσουν τους πληστηριασμούς. Βέβαια, οι οικογένειες αυτές δεν είπαν ποτέ ότι δεν θα πληρώσουν τα δάνειά τους, αλλά να γίνει ένας λογικός και ανθρώπινος διακανονισμός των δόσεων
με βάση τις δυνατότητές τους. Η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι άνθρωποι που μέχρι πρόσφατα πλήρωναν το δάνειό τους, όμως η κρίση και οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν δυσχεραίνουν την κατάσταση. Βλέπετε, όταν υπάρχει ανάπηρο στην οικογένεια και το σύστημα υγείας, αυτό της εμπορευματοποίησης των αναγκών μας, πρόχνει τις οικογένειες στον καλοπληρωμένο ιδιωτικό τομέα, όταν κανένας άνθρωπος δεν θέλει να βλέπει τον άνθρωπό του να υποφέρει και αναγκάζεται να πάει σε ιδιωτικές θεραπείες, επεμβάσεις, ιατρία, αποκατάσταση κλπ, τότε και το κόστος ζωής αυξάνεται κατά πολύ. Άλλωστε, όλες οι περιπτώσεις αμαία που ήρθαν σε επαφή μαζί μας, επειδή πληστηριάστηκαν τα σπίτια τους, είναι ζωντανά παραδείγματα αυτής της κατάστασης που γεννά η πολιτική και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων με κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν περιπτώσεις όπου πέθανε ο πατέρας, το μόνο στήριγμα της οικογένειας, και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να πληρώνουν τις δόσεις του δανείου, όπως η περίπτωση στα Άνω Πετράλωνα, είτε περίπτωση με ελεύθερο επαγγελματία που χρεοκόπησε μέσα στην κρίση και άλλα παρόμοια παραδείγματα. Μιλάμε παράλληλα για ανθρώπους που πληρώνουν κανονικά τις εισφορές και τους φόρους τους, όπως για παράδειγμα στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που εδώ και χρόνια έχει κλείσει, όμως εργάτες όπως ο Κώστας στα Θυμαράκια και ο Γιάννης στη Χαλκίδα, με 10.500 βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, δεν μπόρεσαν να πάρουν σπίτι. Επίσης, να σημειώσουμε εδώ ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία επικοινωνία από το ΦΑΝΤ και καμία προσπάθεια διαπραγμάτευσης των δόσεων του δανείου, παρά μόνο ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή ότι το σπίτι βγαίνει σε πληστηριασμό. Η ΣΕΑΝ είναι και θα είναι πάντα δίπλα στις οικογένειες αυτές. Ήταν δίπλα τους μέσα από κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις και εξορμήσεις. Για κάθε περίπτωση έχει γίνει παρέμβαση με άλλους μαζικούς αγωνιστικούς φορείς στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ήταν εκεί τον περασμένο Δεκέμβρη, στα Άνω Πετράλωνα, όπου χρειάστηκε ένας ολόκληρος στρατός από δυνάμεις καταστολής, κάνοντας μπλόκο σε μια ολόκληρη γειτονιά, και δεν έφτασαν, δεν ήταν αρκετοί, για να επιβάλλουν τον πληστηριασμό του σπιτιού με τον πιο χυδαίο τρόπο, μόλις λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, όπου δεν δίστασαν ακόμη και να χτυπήσουν συναδέλφους μας αμαία. Όμως η απάντηση που πήραν ήταν μια ακόμα πιο μαζική κινητοποίηση την ίδια κιόλας ημέρα. Το ίδιο απόγευμα, η ΣΕΑΝ κάλεσε όλους τους μαζικούς ταξικούς φορείς της γειτονιάς, τα ταξικά συνδικάτα, συλλόγους γυναικών και φοιτητών, όπου όλοι ένωσαν τη φωνή τους και πλημμύρισαν τους δρόμους των Πετραλώνων, υπερασπιζόμενοι το σπίτι της οικογένειας και την εναντίωσή τους στην καταστολή. Έκαναν την υπόθεση δική τους, το σπίτι έγινε ολονών. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και για το σπίτι της Διονυσίας, της πρωταθλήτριας αμαία στην Ελευσίνα, με καθημερινή περιφρούρηση από τους ταξικούς φορείς, ώστε να μην πατήσει το πόδι του κανένας κλητήρας, κανένας αστυνομικός. Έγινε υπόθεση του λαού της Ελευσίνας και όχι μόνο, με νικηφόρα αποτελέσματα όπως και στην περίπτωση του Κολωνού. Όμως ο Γολγοθάς της οικογένειας Άνω Πετράλωνα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Το σπίτι, όπως και σε άλλες δύσκολες περιπτώσεις, είχε ήδη πουληθεί σε πληστηριασμό πριν οι ίδιοι επενθυθούν σε εμάς. Ύστερα από πολλές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κατέληξαν να δώσουν στην οικογένεια 300 ευρώ ως στεγαστικό επίδομα, ώστε να νοικιάσουν κάποιο άλλο σπίτι. Αλήθεια, τι σπίτι θα μπορούσαν να βρουν με αυτά τα λεφτά και χωρίς να έχουν κάποιο άλλο εισόδημα? Όταν το να νοικιάσει σπίτι σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια εφιαλτική πραγματικότητα με πανάκριβα ενίκια. Έτσι λοιπόν, για 8 μήνες η οικογένεια μοιράστηκε σε συγγενικά σπίτια και μετά αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στη Σαλαμίνα, επειδή εκεί βρήκαν σπίτι με αυτά τα λεφτά. Με μόνο στήριγμα την κόρη που συνεχίζει να μένει στην Αθήνα, εργάζεται σε νυχτερινή φύλαξη για να τα βγάλει πέρα και πηγαίνει έρχεται Αθήνα-Σαλαμίνα για να βοηθάει τους ανθρώπους της. Ένας παράγοντας ακόμη που μπαίνει εδώ είναι ότι ένας ανάπηρος έχει διαμορφώσει το σπίτι του ώστε να είναι φιλικό και προσβάσιμο απέναντί του. Είναι λοιπόν δύσκολο να βρεθεί άλλο σπίτι που να πληρεί τις προϋποθέσεις φιλοξενίας του. Σε μία από τις πιο πρόσφατες συναντήσεις που πραγματοποίησαν οι φορείς μας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το θέμα των πληστηριασμών, μας απάντησαν «Δεν μπορεί το κράτος να αγοράζει και να χαρίζει σπίτια». Ενώ αρνήθηκαν να πάρουν απόφαση να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί στα σπίτια των αμαία,
όταν αυτά τα σπίτια, οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, τα έχουν πληρώσει διπλά και τριπλά με τις δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για τις τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, για ΠΑΕ και ακόμα χειρότερα όταν ο ιδρώτας μας καταλήγει να γίνει όπλο για τους πολέμους, για τα ανατοϊκά συμφέροντα, την στήριξη του κράτους δολοφόνου το Ισραήλ, τη σφαγή στη Γάζα και το Λίβανο και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δίκαια λοιπόν ο κόσμος πριν λίγες μέρες φώναζε έξω από το Υπουργείο Οικογένειας, πετάνε τα αμαία στον δρόμο με εξώσεις, ξεσηκωμός λαέ για να τα σώσεις. Αλλά ξέρουμε καλά ποιος είναι ο ρόλος του κράτους. Είναι ένας ρόλος που αλλάζει και διαμορφώνεται με βάση τις απαιτήσεις που έχει η καπιταλιστική ανάπτυξη της κάθε περίοδου. Ως Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων παλεύουμε και απαιτούμε να απαγορευτεί κάθε πληστηριασμός σπιτιού που κατοικεί αμαία, κανένα στον δρόμο. Να δοθούν τα σπίτια σε όλες τις οικογένειες που τα πληστηριάσανε, πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας με άμεση νομοθετική ρύθμιση. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε ότι τον 21ο αιώνα, όπου υπάρχουν τα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να χτίζονται κτίρια μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, να μένουν στο δρόμο, είτε στο κρύο είτε στη ζέστη, χωρίς καμία προστασία, μέχρι εκεί που αντέχουν. Μία και μοναδική ασπίδα υπάρχει για τη λαϊκή κατοικία απέναντι σε τράπεζες, φαντς και επιχειρηματικούς ομίλους και δεν είναι άλλη από τον μαζικό αγώνα για να μην χάσει κανείς το σπίτι του. Κάθε σπίτι λαϊκής οικογένειας που βγαίνει σε πληστηριασμό να γίνεται σπίτι όλης της γειτονιάς, των σωματείων, των μαζικών φορέων της περιοχής. Όπως πολύ σωστά αναφέρει και η Επιτροπή ενάντια στους πληστηριασμούς του ΠΑΜΕ, δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν πρέπει να αφήνουν να τους κυριεύει ένα παραλυτικό άγχος. Να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Να μην διστάζουν να απευθύνονται στα σωματεία τους, στις επιτροπές αλληλεγγύης, στη γειτονιά τους, στο ΠΑΜΕ και άλλα. Η πείρα δείχνει ότι η οργανωμένη πίεση και ανάδειξη ζητημάτων μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα, όπως μια καλύτερη ρύθμιση, αναστολή του πληστηριασμού κλπ. Κυρίως οι εργαζόμενοι πρέπει να πιστέψουν στη δύναμή τους και να μην περιμένουν τίποτα από τους επίδοξους σωτήρες που έχουν βάλει την υπογραφή τους στο υπάρχον ασφικτικό και άδικο νομοθετικό πλαίσιο. Απαιτείται να γίνει καθολικό αίτημα του εργατικού λαϊκού κινήματος η πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας με άμεση νομοθετική ρύθμιση. Αυτή είναι η μοναδική λύση και όχι κάποια απόφαση του Αρείου Πάγου ή των δικαστηρίων. Μόνο με τη μαζική άνοδο του κινήματος και την πίεση στην όποια κυβέρνηση θα έρθουν ορισμένα μέτρα προστασίας. Καλούμε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα να επικοινωνήσουν με τη ΣΕΑΝ, με τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και ΑΜΕΑ, γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων, τους ταξικούς φορείς της γειτονιάς τους, να συσπηρωθούν στα σωματεία και τα συνδικάτα τους. Οργανώνουμε τον αγώνα μας, την αλληλεγγύη μας, υψώνουμε ασπίδα προστασίας για τους ανθρώπους μας, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, έχει ήδη φέρει σημαντικά αποτελέσματα και θα φέρει ακόμα περισσότερα, αν πάρει πιο μαζικά, μαχητικά χαρακτηριστικά ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας, τα φαντς, τις τράπεζες και όσων τους στηρίζουν, για φθηνή λαϊκή κατοικία, επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και απαγόρευση των πληστηριασμών σε αμαία και όλον τον κόσμο. Κανένας μόνος του, κανείς συμβιβασμός, τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός.